Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποδείξει κανείς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί και με αυτό το νομοσχέδιο να συνεχίσει την επιχείρηση συσκότησης των ευθυνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γι' αυτό το φούρκο που συνεχίζει να ξεχυλίζει αδιάκοπα. Δεν σταμάτησε εξάλλου αυτή η προσπάθεια από την πρώτη μέρα που άναψε τους προβολείς για να ρίξει άπλετο φως στις διερευνόμενες υποθέσεις. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια μεγαλύτερη, πιο καλοδουλεμένη δουλειά. Επιχειρεί μαζί με τις ευθύνες της να ξεπλύνει και τον ίδιο το βούρκο του συστήματος. Λες και αυτό είναι ποτέ δυνατόν. Σαν να επρόκειται για κάποια επιμέρους κακώς κείμενα, κάποιες επιμέρους παραλήψεις που σχεδόν από αυλεψία εισήχθησαν, εφαρμόστηκαν και μεγαλούργησαν τόσα χρόνια σε αυτό το πολύ επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που από κοινού οικοδομήσατε και εφαρμόσατε. Και βέβαια, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρα στην αποστολή που είχε από την πρώτη στιγμή διαφανεί και μέσα από τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής να διαμορφωθεί ένα πιο εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο μαζικής παρακολούθησης, όχι μόνο για τη σημερινή ή την αυριανή κυβέρνηση, αλλά συνολικά για την αστική τάξη και το κράτος της. Να προωθηθούν νέα αντιδραστικά μέτρα, με το μανδύα πάντα της δημοκρατικής νομιμοποίησης, που θα θωρακίζει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες παρακολούθησης και καταστολής στο ίδιο το αστικό κράτος. Και αυτό βέβαια να γίνεται με όσο το δυνατόν πιο εύπεπτο τρόπο για τη λαϊκή συνείδηση. Γι' αυτό και δίνεται τη μάχη να παρουσιάζετε τις πολυάριθμες δίθεν ασφαλιστικές δικλίδες, ενσωματώνοντας μάλιστα και κατά το διάστημα της διαβούλευσης διάφορες ανώδυνες παρατηρήσεις, με την επικοδομητική συνεισφορά προτάσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που σε τίποτα όμως δεν αλλάζουν την αντιδραστική ουσία του νομοσχεδίου και του ίδιου του χαρακτήρα της ΕΕΠ. Τελικά με το νομοσχέδιο σφραγίζεται με τον πιο επίσημο τρόπο και νομοθετικά το ουδής εξαιρείτο των παρακολουθήσεων, που αποτελεί διαχρονικό κρατικό δόγμα. Έτσι σφραγίζεται και η δυνατότητα να μπαίνει πιο εύκολα στο στόχαστρο το εργατικό λαϊκό κίνημα και αγώνες του, που αποτελεί τον διαχρονικό διακαή πόθο του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που τόσο η απειλή για την εθνική ασφάλεια όσο και ένα σωρό άρθρα του ποινικού κώδικα αξιοποιούνται για να ποινικοποιήσουν τη λαϊκή διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια. Έχετε εξάλλου σε αυτό το επίπεδο να επιδείξετε αξιοπρόσεκτο κυβερνητικό έργο, τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, στο Ευρωκοινοβούλιο, ως κυβέρνηση αλλά και ως αντιπολίτευση. Όμως, τι πραγματικά αφορά αυτή η περιβόητη εθνική ασφάλεια, στο όνομα της οποίας ζητάτε να γίνει ανεκτή και η πιο βίαιη παραβίαση των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων? Είναι αλήθεια ότι η αρχική σας διατύπωση, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, για την εθνική ασφάλεια ήταν τόσο ευρεία που χωρούσε κυριολεκτικά τα πάντα. Ήταν λες και το κάνατε επίτηδες για να δώσετε το σήμα στο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα για να ξεκινήσουν μια κάλπικη αντιπαράθεση για τα γύρω-γύρω, τα επιμέρους, τις ενδεικτικές περιπτώσεις που είχατε τεντώσει με τόσο ακραίο τρόπο στον ορισμό, χωρώντας τη δημόσια υγεία, υβριδικές απειλές κλπ. Οπότε σήμερα αμβλύνατε λίγο τις γωνίες, διατηρώντας όμως το ακέραιο τα μεγάλα περιθώρια ευελιξίας των διατυπώσεων. Σε τι διαφέρουν αλήθεια οι περιβόητες κατευθύνσεις της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και τα ίδια τα κείμενα της ΕΣΔΑ, που τα επικαλείστε εκατέρωθεν ως το ασφαλές δίθεν απάνγιο για τα λαϊκά δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες? Κρύβεται συνειδητά ότι είναι αυτή ακριβώς η νομοθεσία και νομολογία που ενισχύει και θωρακίζει την από πλευράς του αστικού κράτους μαζική προληπτική παρακολούθηση. Δεν είναι αλήθεια η ίδια η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προβλέπει ότι η επέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή του καθενός και άρα και στο δικαίωμα για απόρριτο των επικοινωνιών του επιτρέπεται όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά για λόγους δημόσιας ασφάλειας, οικονομικής ευημερίας της χώρας, υπεράσπισης της τάξης, πρόληψης ποινικών παραβάσεων, προστασίας της υγείας ή της ηθικής, προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων. Δηλαδή μια σειρά γενικών εννοιών
που στην πράξη λειτουργούν σαν ομπρέλα νομιμοποίησης της ποικιλότροπης και πολύμορφης καταγραφής και ελέγχου της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ας μην πάμε πολύ μακριά, με την επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας νομιμοποιήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαράδεκτοι περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενισχύθηκε το κατασταλτικό νομικό οπλοστάσιο, εξοπλίστηκαν περαιτέρω κατασταλτικοί μηχανισμοί, ανάμεσά τους και αυτοί βέβαια της μαζικής προληπτικής παρακολούθησης. Και τώρα, μετά τον αόρατο εχθρό, εμφανίζεται έναν πιο ορατό, για να αντιμετωπίσετε το βασικό εχθρό για την εθνική ασφάλεια του κεφαλαίου, το εργατικό λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του. Να γιατί δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην ουσία συνδιαμόρφωσαν μαζί τη νέα διάταξη. Και κυρίως γιατί από κοινού κρύβεται την ουσία. Ότι αυτό που με αγωνία επιχειρείτε να ντύσετε πίσω από την έννοια εθνική ασφάλεια, όποιον ορισμό και αν τελικά της δώσετε, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια, τις αληθινές ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Αλλού έχει στραμμένο το βλέμμα της και αυτό πράγματι δεν είστε διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να το διακινδυνεύσετε. Η εθνική ασφάλεια για την οποία μιλάτε περιλαμβάνει και προστατεύει τα στρατηγικά συμφέροντα τους άρχουσας τάξης στο σφοδρό διεθνή ανταγωνισμό, τις υπεραλιστικές συμμαχίες και ελικοφιλίες σας με τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύει την επικίνδυνη εμπλοκή στο πόλεμο, στους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς, που φέρνει όμως για το λαό παζάρεμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κινδύνους και θυσίες για το δικό μας λαό και για τους άλλους λαούς βέβαια. Αυτή είναι η εθνική ασφάλεια του κεφαλαίου και έτσι την εννοείτε όλα τα αστικά κόμματα. Γι' αυτό και βάζει βέβαια παράλληλα στο στόχαστρο, αν όχι κυρίαρχα, τον εσωτερικό, τον εχθρό λαό, όχι μόνο φωτογραφίζοντας ως κίνδυνο όποιον αντιστέκεται, αλλά προσπαθείτε να προλάβετε να μην διαμορφωθούν καν οι διαθέσεις αντίστασης και απειθαρχίας. Ματαιοπονείτε, να ξέρετε. Οι διατάξεις λοιπόν του νομοσχεδίου δεν έρχονται σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα εφαρμόζουν πιστά τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις οποίες οικοδομήθηκε και το ισχύον βέβαια σήμερα πολυπλόκαμο θεσμικό πλαίσιο των μαζικών κρατικών παρακολουθήσεων, του οποίου τώρα επιχειρείται την περαιτέρω θωράκιση. Αυτό υπηρετείται πρώτα και κύρια μέσα από τη διατήρηση και ενίσχυση όλων των απαράδεκτων ρυθμίσεων του προηγούμενου νόμου που ισχύει από το 1994. Με χαρακτηριστικό ότι όταν πρόκειται για λόγους εθνικής ασφάλειας παραμένει να μην απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία για την άρση του απορρίτου. Ενώ επιπλέον δεν μπαίνει και κανένα ουσιαστικά χρονικό όριο και έτσι οι παρακολουθήσεις μπορούν γι' αυτόν τον λόγο να συνεχίζονται επαόριστον. Ταυτόχρονα παραμένει δυνατότητα για μαζικές χωρικές άρσεις, δηλαδή με μία διάταξη να παρακολουθούνται μαζικά ολόκληρες περιοχές. Μπορείτε αλήθεια να ισχυρίζεστε ότι βελτιώνεται στο ελάχιστο αυτή η άθλια κανονικότητα επειδή τάχα συμμαζέψατε την ευθύνη για όλες τις άρσεις απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας στα χέρια της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής? Κοτσάρατε και τη δεύτερη σφραγίδα του εισαγγελέα για περισσότερη νομιμοφάνεια και όλα καλώς καμωμένα. Δεν παραλείψατε βέβαια, παράλληλα με τον εξυγχρονισμό της ΕΕΠ, να απλώσετε και από την άλλη μεριά το δίχτυ. Ξεχυλώσατε, κύριε Υπουργέ, και τη διάταξη για την παρακολούθηση για λόγους διακρύβωσης εγκλημάτων. Τόσο που δεν έμεινε αδίκημα του ποινικού κώδικα που να μην χωρέσει στη συνταγματική πρόβλεψη της εξαίρεσης μόνο για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα. Συλλήβδιν τα κακουργήματα, πλήστα όσα πλημελήματα. Τελικά έγινε η εξαίρεση κανόνας και ο κανόνας της συνταγματικής προστασίας του απορρίτου των επικοινωνιών μια θλιβερή μόνο εξαίρεση. Και εξαντλείται τελικά η όλη αντιπαράθεση στο κατά πόσο αυτό το ουδής εξαιρείται μπορεί να αφορά και πολιτικά πρόσωπα ή καλύτερα με ποιους όρους θα τα αφορά, γιατί τελικά επιβεβαιώνεται και με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι είναι δυνατή, επιτρέπεται η παρακολούθησή τους. Φυσικά το ΚΚΕ,
από την πρώτη στιγμή δεν εξάντλησε την αντίθεση και τις παρεμβάσεις του όλο αυτό το διάστημα στην προστασία των πολιτικών προσώπων, όπως κατά κύριο λόγο κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αποδεχόμενη όμως αυτή την ίδια άθλια πραγματικότητα όταν αυτή στρέφεται ενάντια στον εχθρό λαό. Σε τελευταία ανάλυση, και η ίδια η διακεκριμένη αντιμετώπιση ορισμένων προσώπων ως προς την προστασία ενός τέτοιου, ενός τόσο θεμελιώδους δικαιώματος, όπως είναι το απόρριτο των επικοινωνιών, εγείρηκε διάφορα ζητήματα και ερωτηματικά. Βέβαια, ακόμα και αυτή η ευαισθησία σας για τα πολιτικά πρόσωπα αποδεικνύεται πολύ επιλεκτική. Γιατί για τις παρακολουθήσεις υποκλοπές επί 6 χρόνια στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ άργησε πολύ να υδρώσει το αυτί σας. Ή μήπως επειδή αυτές αφορούσαν ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα και όχι μόνο το Γενικό Γραμματέα, εκπίπτουν τις αρμοδιότητες των ελεκτικών αρχών και των περιβόητων θεσμικών αντίβαρων και των ανεξάρτητων αρχών σας. Και ξέρετε, προκαλεί τουλάχιστον θυμηδία η πομπόδης χτεσινή δήλωση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί παιχνίδια με τους θεσμούς και την εθνική ασφάλεια. Δεν πέρασε βέβαια το κατόφλι της ΑΔΑΕ με την ίδια αγωνία στα 4 χρόνια της διακυβέρνησής του για να ελέγξει τις συνεχείς καταγγελίες του ΚΚΕ που έμεναν προκλητικά στα αζήτητα. Τότε φαίνεται η ανοχή του ήταν μεγαλύτερη. Ξεχάσατε όμως όλοι όσοι κυβερνήσατε τα προηγούμενα χρόνια να πείτε πόσες ενημερώσεις έγιναν και επί δικής σας θητείας, που υπήρχε η σχετική πρόβλεψη και ενώ ταυτόχρονα γίνονταν χιλιάδες άρσεις απορρίτου. Αν το είχατε κάνει, μάλλον τώρα δεν θα σας διέφευγε να το ελέγξετε κιόλας. Μάλιστα, μετατρέψατε τώρα σε μητέρα των μαχών την πολυσυζητημένη ενημέρωση του παρακολουθούμενου από την ΑΔΑΕ. Όχι ότι βέβαια χωράει η παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή από τη μεριά της κυβέρνησης αποτελεί την εποδότηση σκότησης των μέχρι τώρα εξεταζόμενων σκανδάλων, μεταθέτοντας πολύ μακριά από τις σχεδόν ομολογημένες τρέχουσες υποθέσεις υποκλοπών, ακόμα και αυτή την υποτυπώδη, αν όχι αστεία, διαδικασία της ενημέρωσης. Αλλά σε τελευταία ανάλυση και αυτή υπερεκτιμημένα προβάλλεται και αυτή η αποτελεσματικότητα μιας μάλλον διακοσμητικής δικλίδας ασφαλείας, σύμφωνης πάντα με τις περιβόητες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, που τελικά εξαντλεί τη δυνατότητα ενημέρωσης στο αν και για πόσο καιρό κάποιος παρακολουθήθηκε, αλλά όχι και για ποιους λόγους. Και βέβαια, εφόσον από κάποια περίεργη συγκυρία εμπνευστεί και ζητήσει να μάθει αν υπάρχει δυνατότητα, αν ποτέ παρακολουθήθηκε. Και αυτό βέβαια υπό τη γνωστή και για χρόνια δοκιμασμένη προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση του απορρίτου. Εκεί όμως που επεγμός πραγματικά ξεπερνάει κάθε προηγούμενο είναι στην απαγόρευση δήθεν της εμπορίας και της διάθεσης των κατασκοπευτικών λογισμικών και συσκευών, η οποία μάλιστα με πομπόδεις τίτλους κυκλοφόρησε και στα διάφορα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αυτή η υποτιθέμενη απαγόρευση δεν αφορά προφανώς το ίδιο το κράτος, αφού αυτό όχι μόνο μπορεί κανονικά να προμηθευτεί και να χρησιμοποιεί τέτοια λογισμικά και συσκευές, αλλά θα παριστάνει και τον τροχονόμο στην κυκλοφορία τους, ανανεώνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τη λίστα των εγκεκριμένων λογισμικών. Λες και το πρόβλημα είναι αν παρακολουθήσει με εγκεκριμένο ή όχι λογισμικό. Και εντωμεταξύ θα διαγωνίζονται και οι διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στο πλαίσιο πάντα τεράστιων οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων στην κατασκευή των πιο εξελιγμένων μοντέλων, περιμένοντας τη σειρά τους να πάρουν το κρατικό άιζο. Τελικά, τα μέσα αυτά όχι απλά δεν απαγορεύονται, όπως έτσι κι αλλιώς συμβαίνει μέχρι τώρα με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον από κοινού ψηφισμένο από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ γνωστό ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά με τον πλέον επίσημο τρόπο νομιμοποιούνται στα χέρια των κρατικών αρχών και των μυστικών υπηρεσιών.
Η προσπάθεια αναβάθμισης της δράσης και της αποτελεσματικότητας της ΕΕΠ, ώστε να μετατραπεί σε βασικό πυλώνα στη μαζική και προληπτική καταγραφή και επεξεργασία προληπτικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών, υπηρετείται και μέσα από τα διάφορα μέτρα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση της ΕΕΠ, αλλά και από αυτήν ακόμα τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Αυτό υπηρετούν η σύσταση της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕΠ, αλλά και οι ρυθμίσεις του περιβόητου και ΤΙΑΚ, ώστε να αναβαθμίζεται επιστημονικά το έργο της ΕΕΠ για πιο σύγχρονο φακέλωμα. Σε αυτή την αναβάθμιση συμφωνείτε όλοι και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, γιατί αυτός ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αφορούσε την ουσία για τον σκοπό και τη λειτουργία του ΚΕΤΙΑΚ, αλλά μόνο το κατά πόσο αυτό υπέγραφε συμβάσεις αδιαφανείς, γενικά για την αδιαφάνεια λειτουργίας του οργανισμού, εμφανίζοντάς το ως το αμαρτωλό κέντρο του παρακράτους Μητσοτάκη και βέβαια καμιά κουβέντα για το πάπλωμα. Νομίζετε ότι με αυτά τα διάφορα μέτρα δήθεν διαφάνειας και ελέγχου θα αποσπάσετε τις συνένες του λαού να αποδεχθεί τον εχθρικό ρόλο αυτών των μηχανισμών. Σας πληροφορούμε λοιπόν ότι όσα γραφεία τύπου και επικοινωνίας της ΕΕΠ και αν θεσπίσετε, κατά τις υποδείξεις βέβαια και την τεχνογνωσία των προτεργατών του αθλήματος, δεν θα νομιμοποιήσετε με κανένα τρόπο στη συνείδηση του λαού και της νέας γενιάς τον αντιλαϊκό έργο τέτοιων υπηρεσιών του αστικού κράτους. Συνολικά λοιπόν με το νομοσχέδιο παίρνετε μέτρα ενίσχυσης των λειτουργιών του αστικού επιτελικού κράτους που μόνο άσχετα δεν είναι με τις σημερινές συνθήκες που οξύνονται οι ανταγωνισμοί, δυναμώνει η εμπλοκή της χώρας μας στον υπεραλιστικό πόλεμο. Με τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας πάντα υπόψη την καθοδήγηση και τις διορθωτικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διάφορων δίθεν ανεξάρτητων οργάνων και αρχών, εισάγεται μια σειρά αλλαγές στον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα που κάθε άλλο μεγαλύτερη προστασία παρέχουν. Στην πραγματικότητα ενισχύεται το πλαίσιο για να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα η αντιδραστική οδηγία, η αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016-680, που συμπληρώνει το γενικό κανονισμό, ανοίγοντας ακόμα πιο επικίνδυνους δρόμους για την επεξεργασία ακόμα και των πιο ευαίσθητων δεδομένων εργαζομένων νέων και μάλιστα μαζικά και προληπτικά από την αστυνομία, άλλες κρατικές αρχές, διάφορες ονομαζόμενες οντότητες που συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι δε υποτιθέμενες εγγυήσεις και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων του λαού όχι μόνο δεν αναιρούν αυτή τη γενική κατεύθυνση και την ουσία της υποτιθέμενης ευρωπαϊκής νομιμότητας για τη μαζική κρατική παρακολούθηση, αλλά επιπλέον επιχειρούν να νομιμοποιήσουν όλα αυτά στις λαϊκές συνειδήσεις, να νομιμοποιήσουν αυτή την άθλια κανονικότητα. Ελάτε, κυρία Κομινάκα. Κλείνω, ναι. Κλείστε. Προστίθεται συνολικά, Λάτε. Λοιπόν, ένας ακόμα κρίκος στην αντιδραστική αλυσίδα που δημιούργησαν όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, χωρίς να ξεφεύγουν ρούπι, βέβαια, από το θεσμικό πλαίσιο της μαζικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν προκαλεί εντύπωση ότι ως προς αυτά επικράτησε πλήρης αφωνία από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα αυτής της ευρωπαϊκής κανονικότητας. Όσοι λοιπόν δικαίως αρνούνται να συμβιβαστούν με αυτή τη δυσόδη κανονικότητα, έχουν κάθε λόγο να συναντηθούν με το ΚΚΕ, από όποια αφετηρία και αν έχουν ξεκινήσει, να συμπορευτούν αγωνιστικά μαζί του στο μόνο δρόμο που οδηγεί οριστικά στο ξέφωτο. Στην ανατροπή του βούρκου του συστήματος της εκμετάλλευσης, για να φτιάξει ο λαός ένα κόσμο στον πόη των σύγχρονων αναγκών του. Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή.